Καλησπέρα. Εγώ είμαι από την Επιτροπή Αγώνα των Εργαζόμενων στο ειδικό πρόγραμμα που έχει προκηρύξει προηγούμενη κυβέρνηση για τους νέους πτυχιούχους ηλικίας 22 με 29 χρονών. Τώρα είναι η περίοδος που λήγουν οι συμβάσεις μας και ουσιαστικά μας πετάνε στον δρόμο. Το πρόγραμμα αυτό είχε φτιαχτεί, αν θέλετε, ως βασική αφορμή με την ανάσχεση της υπαρκτής τάσης που υπάρχει για φυγή των νέων στο εξωτερικό. Εμείς αυτό που είπαμε από την πρώτη στιγμή και βάλαμε απέναντι στην κυβέρνηση είναι ότι αυτό που ουσιαστικά διώχνει τους νέους στο εξωτερικό είναι οι σχέσεις ελαστικής εργασίας, η μερική απασχόληση και η μισθή πείνας, και προτάξαμε το αίτημα της ανανέωσης των συμβάσεων στη βάση της κατάργησης των ελαστικών μορφών σχέσεων εργασίας και απασχόλησης και της μετατροπής όλων των συμβάσεων στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα σε αορίστου χρόνου. Σε αυτή τη βάση έχουμε προχωρήσει σε μερικές κινητοποιήσεις τελευταίο δίμηνο, 4 στον αριθμό, με την κάλυψη της ΑΔΔΗ μετά από έντονες πιέσεις. Αύριο έχει προκηρυχθεί απεργιακή κινητοποίηση για μας. Η αλήθεια είναι ότι εδώ φάνηκε και η διασπαστική διάθεση της ΑΔΔΗ, η οποία χώρισε τους εργαζόμενους για άλλη μια φορά σε μόνιμους και συμβασιούχους, λέγοντας ουσιαστικά ότι να απεργήσουν οι συμβασιούχοι και για τους μόνιμους στάση εργασίας και μόνο να ανήκουν σε ομοσπονδίες που έχουν παιδιά που απασχολούνται σε αυτό το πρόγραμμα, αλλιώς να πάνε κανονικά στη δουλειά, δηλαδή κι άλλος ένας τρόπος για να βάλει εμπόδια. Εμείς καλούμε αυτός ο αγώνας να πάρει μια όσο το δυνατόν περισσότερη στήριξη, γιατί θέλουμε να του δώσουμε και ένα χαρακτήρα γενικότερα ενάντια στο μεσαίωνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη νέα γενιά και στο μεγάλο, ας πούμε, τέρας της ευέλικτης απασχόλησης, μερικής απασχόλησης, της ανασφάλισης εργασίας κτλ. Που δένονται και με τα αιτήματα που βάζει το ΠΑΜΕ και με το χαρακτήρα που έχει η σημερινή συνάντηση. Και να συμπορευτούμε στο δρόμο το επόμενο διάστημα και στις κινητοποιήσεις για το ασφαλιστικό, αλλά και στον αγώνα που δίνουμε εμείς κόντρα στην κατάσταση που αντιμετωπίζουμε συνολικότερα ως γενιά και συγκεκριμένα εμείς οι συμβασιούχοι. Και όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη στήριξη να έχουμε και εμείς στον αγώνα μας από σωματεία, φορείς κτλ. Ευχαριστώ.